Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας σε όλους. Να ξεκινήσουμε. Συζητάμε λοιπόν αυτές τις μέρες για τον προϋπολογισμό του 2014. Ένα προϋπολογισμό φανερά αντιλαϊκό και απολύτως ταξικό. Επίσης, ένα προϋπολογισμό που τίθεται υπό την αίρεση της Τρόικας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κυρίου Ρεν λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του. Λέει λοιπόν, η γνώμη μας είναι ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις πριν μπορέσουμε να πούμε ότι εγκρίνουμε απολύτως τον προϋπολογισμό. Αν προκύψει ανάγκη για περαιτέρω προσαρμογή, τότε η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει πρόθυμη να υποβάλει συμπληρωματικό ή τροποποιημένο προϋπολογισμό. Αυτή και μόνο η δήλωση είναι άλλη μια απόδειξη της εκχώρησης κυριαρχίας της πατρίδας μας. Μια ακόμα προσβολή για το κοινοβούλιο και το λαό μας. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας προσπαθούν να μας πείσουν ότι πιάνουμε τους στόχους γιατί φέτος έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Ξέρουμε όμως όλοι ότι όταν η ύφεση βρίσκεται στο 4%, όταν γίνονται περικοπές πρωτογενών δαπανών, όταν δεν γίνονται πληρωμές για επιστροφή φόρων, τότε στα χαρτιά ναι, μπορεί να προκύπτει πλεώνασμα. Πλεώνασμα όμως σε μια κοινωνία σε απόγνωση. Με την ανεργία μόνιμο πια εφιάλτη. Με την εργασία δυσέβρετη και φτηνή. Με επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα. Με χιλιάδες συμπολίτες μας ανασφάλιστους, χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με ένα νέο κύμα μετανάστευσης ολοένα αυξούμενο, αυτή τη φορά νέων επιστημόνων. Με μια κοινωνική γενοκτονία που συντελείται γύρω μας. Στα νησιά και μάλιστα στα πιο απομακρυσμένα, καταλαβαίνουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει περικοπή 18 εκατομμυρίων στις δαπάνες που αφορούν την επιδότηση των άγωνων γραμμών. Σημαίνει λιγότερα δρομολόγια, γυρασμένα πλοία, μεγαλύτερη απομόνωση, μεγαλύτερη ανασφάλεια, ειδικά το χειμώνα. Καταλαβαίνουμε με το δικό μας τρόπο τι σημαίνει ένα δις λιγότερο στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας. Σημαίνει μεγαλύτερη αγωνία για τον αγροτικό γιατρό που δεν θα έρθει, για το νοσοκομείο που δεν θα έχει τα απαραίτητα για τη λειτουργία του. Ή τι σημαίνει 1,4 δις λιγότερα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σημαίνει λιγότερο επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, δηλαδή ένα δύσκολο χειμώνα. Σημαίνει ΕΚΑΣ σε λιγότερους συνταξιούχους και δικαιούχους. Σας καταθέτω την κραυγή αγωνίας των νεφροπαθών για το κόψιμο του ΕΚΑΣ απέναντί τους. Θα το καταθέσω μετά στα πρακτικά. Σημαίνει δομές πρόνοιας διαλυμένες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εμείς στα νησιά ότι 300 εκατομμύρια λιγότερα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας σημαίνει δυσέβρετους δασκάλους και νηπιαγωγούς. Σημαίνει τα τεχνικά λύκεια και σχολές σε μεγαλύτερη υποβάθμιση. Σημαίνει όλο και πιο ταξικό σχολείο. Και όλα αυτά γιατί? Για το πρωτογενές πλεώνασμα? Ή γιατί η κυβέρνηση εχθρεύεται και μάχεται τον ελληνικό λαό και θέλει να τον εκδικηθεί? Δεν είναι αυτός ο βαθύτερος λόγος. Είναι γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι υποταγμένη και εξαρτημένη σε συγκεκριμένα συμφέροντα και πολιτικές. Συμφέροντα που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τον πλούτο της πατρίδας μας και τη δύναμη του λαού μας. Ξέρουν πολύ καλά την αξία της δημόσιας αλλά και της ιδιωτικής περιουσίας. Ξέρουν πολύ καλά τις δυνατότητες και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό πρέπει να μας πείσουν ότι το ξεπούλημα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ των λιμανιών και των αεροδρομίων και όλης της δημόσιας περιουσίας είναι δίθεν επενδύσεις. Γι' αυτό πρέπει να μας πείσουν ότι δεν χρειάζεται να έχει ο Έλληνας το δικό του σπίτι και ακόμα και τη διαχείριση των δανείων και των κατασχέσεων να μην την έχουν κάνει οι τράπεζες, αλλά οι διεθνείς τοκογλύφοι, δηλαδή οι ίδιοι. Γιατί θέλουν να πιστέψουμε ότι είμαστε λίγοι, μικροί και ανίκανοι να ζήσουμε χωρίς προστάτες. Εμείς όμως ξέρουμε. Και μέρα με τη μέρα όλος ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει καλύτερα και βρίσκουμε το βηματισμό μας ενωμένοι στην κοινή ανάγκη. Ξέρουμε ότι χωρίς πλούτη μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς αξιοπρέπεια ποτέ. Και αυτό είναι που φοβάστε, κύριοι της κυβέρνησης, και αυτό είναι που θα βρείτε μπροστά σας. Θα ήθελα στον υπόλοιπο χρόνο να σχολιάσω το κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά το Υπουργείο Άμυνας. Και αυτό γιατί, όταν ζεις στα σύνορα, η έννοια της περιφρούρησης της εδαφικής ακεραιότητας, της αμυντικής θωράκισης, της διατήρησης του αξιόμαχου του στρατεύματος δεν είναι μια ακόμα πρόταση, αποκτά άλλες διαστάσεις. Γίνεται καθημερινή έννοια και καμιά φορά και αγωνία. Βλέπουμε λοιπόν άλλον έναν προϋπολογισμό, μειωμένο κατά 20% στο ιστορικό χαμηλό των 3,1 δις ευρώ. Μια μείωση που αναπαράγει το ίδιο αναποτελεσματικό μνημονιακό μοντέλο δραστικών περικοπών, κυρίως στις ανελαστικές δαπάνες των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή φέτος,
Το ΓΕΣ πρέπει να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες με 268 εκατομμύρια. Το ΓΕΝ με 111,5 και το ΓΕΑ με 193 εκατομμύρια. Διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες για τη συνέχιση της λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων χωρίς προβλήματα. Για μας είναι δεδομένο ότι η προστασία της μαχητικής ικανότητας και η αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι διαπραγματεύσιμη υπό οποιοδήποτε δημοσιονομικό καθεστώς. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά αύξηση των αμυντικών δαπανών, ούτε και επιστροφή στους υπέρογκους προϋπολογισμούς του παρελθόντος, οι οποίοι τελικά δεν εξυπηρέτησαν τίποτα περισσότερο από επιχειρηματικά συμφέροντα και την εξάρτηση της χώρας. Σημαίνει όμως ότι σήμερα χρειάζεται επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων και της ιεράρχησης των δαπανών. Χρειάζεται μια ρεαλιστική αποτύπωση της απειλής και αντίστοιχη διάταξη των δυνάμεων στο χώρο. Χρειάζεται διαμόρφωση διακλαδικών κέντρων εφοδιασμού, αλλά και διακλαδικών επισκευαστικών κέντρων. Χρειάζεται ενίσχυση της διακλαδικότητας στο πρόγραμμα προμηθειών. Κάποια από αυτά τα πράγματα σήμερα έχουν προχωρήσει, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Σήμερα ο ελληνικός λαός απαιτεί μηδενική ανοχή στο πάρτι διαπλοκής των εξοπλιστικών προμηθειών με μέτρα διαφάνειας και ελέγχου. Αναβάθμιση του ρόλου της αντίστοιχης Επιτροπής της Βουλής. Στην εποχή μιας πολυδιάστατης κρίσης δεν μπορούμε να αφήνουμε τα σχεδόν τελειωμένα και πληρωμένα υποβρύχια να σαπίζουν στο Σκαραμαγκά. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την αφηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας να γίνει ένα άδειο κουφάρι. Σάπια κορμιά, σιδερικά, παιδιά και λάσματα, έλεγε ο ποιητής. Την αμυντική βιομηχανία να βρίσκεται στο κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης και του ξαφνικού θανάτου χωρίς δημόσιο έλεγχο. Να αφήνουμε δηλαδή μερικά από τα πιο σημαντικά εργαλεία της παραγωγικής ανασυγκρότησης κάτω από την πότα των δανειστών, σε πολιτικές αντιλαϊκές και εξαρτημένες. Αυτά μπορούν να γίνουν ομοχλός για το ξεπέρασμα της κρίσης. Εργαλεία για μια καλύτερη και ελεύθερη πατρίδα που μας χρειάζεται. Και αυτό για μας είναι δέσμευση. Ευχαριστώ πολύ.